Αναλυτικά, να δούμε κυρίως πώς αποτυπώνεται, Νίκο, το κλείσιμο των καταστημάτων στα δημόσια έσοδα, αλλά και ποια είναι η επιβάρυνση από το click away στην επιδημιολογική εικόνα της χώρας. Για πρώτη φορά έρχονται στη δημοσιότητα τα στοιχεία που θα βοηθήσουν και την Επιτροπή να ξεκλειδώσει το άνοιγμα του λιανεμπορίου. Η έρευνα έχει γίνει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και ζητήθηκε από την κυβέρνηση και τους ειδικούς, από την ομάδα του κυρίου Σαριγιάννη. Και συγκεκριμένα ανακοινώθηκε πριν από λίγο ότι η επιβάρυνση από το click away, η διασπορά δηλαδή, ποια ήταν στην κοινωνία, στα κρούσματα τα στοιχεία που είχαμε, η διάδοση ήταν στο 4%. Δηλαδή, από τις μέρες που λειτουργήσε το click away μέσα στις γιορτές, είχαμε διάδοση του ιού στο 4%. Στο 4%. Εάν και εφόσον έχουμε το click and shop, δηλαδή την παράδοση εντός του καταστήματος, πόσο θα είναι συν μία μονάδα, εάν εφαρμοστούν όλοι οι κανόνες βεβαίως οι απαραίτητοι, η παράδοση εντός θα φτάσει στο 5%. Αυτό βοηθάει τους επιδημιολόγους να ξεκλειδώσουν το άνοιγμα του εμπορίου, βεβαίως με τα στατιστικά στοιχεία τα οποία έχουν. Γιατί αν θα βάλουμε τα ίδια νούμερα, στα 886 που είχαμε χθες, τα κρούσματα είναι γύρω στα 40 άτομα τα οποία μπορεί να νοσήσουν από αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Όλα τα βάζουν στο τραπέζι. Ναι. Τώρα, η πρόταση του Πανεπιστημίου να ανοίξουν τα εμπορικά από τη Δευτέρα που έρχεται. Το λιανεμπόριο με την μέθοδο click away, όχι παράδοση εντός, πιο αργά να πάει, να πάει πιο πίσω. Να δούνε πρώτα δηλαδή πώς θα πάει ακριβώς το παράδοση εκτός και μετά να πάνε στο ραντεβού εντός. Ακριβώς, και να ακολουθήσουν, ακούστηκε αυτό πριν από λίγο στην συνδιάσκεψη που είχε ο Εμπορικός Σύλλογος Αθήνας, να ακολουθήσει η εστίαση και πιο μετά η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όχι όλα μαζί. Σιγά σιγά και να βλέπουν πώς πηγαίνουν τα δεδομένα. Τώρα, επειδή είπες για τις απώλειες. Αυτό ενδιαφέρει πάρα πολύ. Θέλω να σου δείξω ότι... Το ακούσαμε από το πρωί, έχουν βγει όλοι οι εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου και εκπέμπουν πραγματικό σήμα κινδύνου. Και θα πρέπει να εκπέμπει και η κυβέρνηση που χάνει 600 εκατομμύρια ευρώ κάθε μήνα από την κλειστή αγορά και την εστίαση και το λιανικό εμπόριο. Δεν σου βάζω ασφαλιστικές εισφορές και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έρχονται τώρα. Πόσο τα λειτουργήσαν τα εμπορικά με click away, είναι σημαντικό να το δούμε. Τι κατάφεραν να κάνουν. Τα μικρά εμπορικά έφτασαν στο 15% του τζίρου, τα μεγαλύτερα στο 35% που είναι και ο υψηλότερος αριθμός, δηλαδή το ταβάνι αυτό που λέμε, του ημερήσιου τζίρου τους. Γι' αυτό το φυσικό κατάστημα έχει αξία. Και θέλω να σου ετοιμάσω και αυτό να το δούνε με ποιον τρόπο μπορεί να λειτουργήσει. Σχέδιο δηλαδή. Το σχέδιο για πάμε να το δούμε. Είναι με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι ο καταναλωτής. Είδε ηλεκτρονικά το κατάστημα, SMS, το ότι σε περιμένω να έρθεις στην συγκεκριμένη ώρα. Τηλεφωνική επικοινωνία, ο δεύτερος τρόπος. Το κατάστημα επίσης στέλνει ραντεβού με SMS, το λαμβάνει ο καταναλωτής και πηγαίνει να τους δει. Ένα πάρα πολύ ωραίο από την περιφερειακή. Και θα έχουμε το περιφερειακό μελητήριο Αττικής. Τις τελικές αποφάσεις στο τέλος της εβδομάδας. Νίκο Παφάτση, ευχαριστούμε πολύ.